Ο κύριος Θάνος Πλεύρης, κύριε Υπουργέ, γεια σας. Καλημέρα σας. Και με αυτό θέλουμε να ξεκινήσουμε. Ψάχνουμε κάνοντας προσθέσεις και αφαιρέσεις, κύριε Υπουργέ, και το ζήσατε κι εσείς. Επάνω την ίδια δουλειά κάνατε. Προσπαθήσατε να δείτε ποιοι είναι οι ζωντανοί, ποιοι είναι οι νεκροί, ποιοι είναι οι αγνοούμενοι, ποιοι φύγαν για Θεσσαλονίκη ζωντανοί, ποιοι φύγαν για Θεσσαλονίκη τραυματισμένοι. Αν έφυγαν από μόνοι τους κάποιοι όταν βγήκαν και σώθηκαν, δεν υπήρχε μια οργάνωση από την εταιρεία για να δώσει στοιχεία. Για να μπορέσει να βοηθήσει και όλες τις υπηρεσίες. Κύριε Παπαδάκη, από την πρώτη στιγμή που ήμουν να πάμε, πρώτα απ' όλα τα συλληπιτήρια. Έχω μιλήσει με τους περισσότερους και των συγγενών απευθείας. Όταν είδαμε το συμβάν, όταν φτάσαμε πάνω γύρω στις 4.30 ώρα το πρωί, καταλάβαμε ότι αυτομάτως εδώ πέρα υπάρχει μια τεράστια τραγωδία. Δηλαδή, εγώ ως ειδικός είδα ένα βαγόνι και από κάτω να βρίσκονται μια όμορφη μάζα που να μου λένε ότι είναι 2 με 3 βαγόνια. Πήγαμε στην αρχή στο Πανεπιστημιακό, μεταφέραμε. Πέρασε το ένα βαγόνι κάτω από το άλλο, δηλαδή. Το ένα είχε ανέβει και φανταστείτε ότι ένα βαγόνι, όπως βλέπαμε το λεγόμενο κηλικείο, από κάτω έβλεπες μια όμορφη μάζα που ήταν 2-3 βαγόνια. Οπότε εκεί αντιλαμβάνεσαι ότι η κατάσταση είναι τραγωδία. Πάμε στο Πανεπιστημιακό, ήδη εκείνη τη στιγμή φτάναν σωροί και στα 2 νοσοκομεία, άνοιξε το Γενικό. Πήραμε μια απόφαση με την ιατροδικαστή να μεταφερθούν όλοι οι σωροί στο Γενικό, προκειμένου να μπορέσουν εκεί να πάνε οι συγγενείς στο αμφιθέατρο για να αρχίσουμε μια προσπάθεια να τους διαβάζουμε τις λίστες τι νοσηλεύεται στα νοσοκομεία μας. Των τραυματιών. Των τραυματιών, μήπως βρουν τον άνθρωπό τους. Και από την άλλη πλευρά, μετά οι ίδιοι άνθρωποι, και ήταν λογικό να περιμένουν να δουν αν έρχονται ζωντανοί. Δεν ερχόντουσαν ζωντανοί μετά από μία ώρα. Να θέλουν να κατέβουν κάτω, να βρουν, να δουν τους ανθρώπους. Και είναι μια δύσκολη στιγμή, γιατί η διαδικασία αναγνώρισης ήταν επώδυνη και πάρα πολύ δύσκολη να γίνει με φυσική παρουσία. Είχαμε μέσα και ένα περιστατικό που εμένα μου μένει και χαραγμένο, γιατί ένας πατέρας τελικά αναγνώρισε. Είχαμε μόνο έναν ασθενή που δεν είχαμε ταυτοποιήσει. Μια κοπελίτσα στη ΜΕΘ που είναι τώρα και είναι και σε κρίσιμη κατάσταση, παλεύει και την αναγνώρισε ο πατέρας της εκεί πέρα. Άρα έφυγε αμέσως από τους συγγενείς, πήγε στη ΜΕΘ. Όλοι οι ασθενείς ήταν σε καλή κατάσταση, εκτός από τους 6 που έχουμε διασωληνωμένους, που πιστεύουμε είναι κάποιες δύσκολες περιπτώσεις, αλλά ήταν λίγο ακραία η κατάσταση. Από τη μία είχαμε πάρα πολλούς νεκρούς. 43, κύριε Υπουργέ. Η νεκρή, ακούστε, γιατί η χθεσινή μας επίσημη ενημέρωση ήταν 38. Από εκεί και πέρα υπάρχουν σωροί παραπάνω και από το DNA θα βγει ακριβώς η ταυτοποίηση πώς ταιριάζουν, γιατί υπάρχουν και κάποιοι που δεν είναι ολόκληροι, οπότε πρέπει να φανεί από το DNA, είναι υπάρχουν λίγο. Μόνο μέλη. Αλλά η εμπειρία της ιατροδικαστού, ναι, που έχει ακριβώς αναφέρεται ότι ταυτοποιεί αυτό το κομμάτι και υπάρχουν και άλλα μέλη που έχουν ληφθεί DNA, έχουν ληφθεί DNA συνολικά. Είναι 53 τα άτομα που έχουν δώσει DNA, 43 όπως είπαμε οι άνθρωποι που λένε οι ιατροδικαστές ότι είναι νεκροί, 54, άρα υποθέτουμε. 54 μας είπε, 11 είναι. Ναι, έχουν αναζητηθεί. Ότι είναι 11. Ναι, βέβαια, εδώ πέρα ακριβώς, αλλά έχουν πάρθει και από ιστούς και από μέλη άλλα DNA, οπότε τώρα που ξεκινάει είναι δουλειά της αστυνομίας. Ή μικρότερος. Ένα ασφαλές κριτήριο είναι όσους αναζητούν, γιατί προφανώς μετά από τόσες ώρες κατά βάση έχουν βρεθεί άτομα που αναζητούν. Πέρα από αυτό, τα συγκλονιστικά μας λέτε εδώ, ίσως το κομμάτι που σας αφορά. Κύριε Παπαδάκη, αυτό μόνο είναι συγκλονιστικό, γιατί πραγματικά αυτό που είπατε, να φύγουμε από τους αριθμούς να πάμε στους ανθρώπους. Είναι η οικογένεια που χάσε το μοναδικό της παιδί. Είναι η οικογένεια, το ακούσατε, τα δίδυμα και οι ξαδέλφοι. Είναι άλλες περιπτώσεις που ο άνθρωπος είχε στη ΜΕΘ από τη μία πλευρά την ύφη του, νεκρό ενδεχομένως, δηλαδή αγνοούμενο, το γιο του. Άλλες περιπτώσεις που. Άκουσα κάτι άλλο το οποίο με τρέλανε. Ένας πατέρας από τη Θεσσαλονίκη, επειδή είχε γενέθλια το παιδί του, του έκανε δώρο το ταξίδι στην Αθήνα. Και επιστρέπανε, μετά από την υπόσχεση που του είχε δώσει και το ταξίδι που του έκανε δώρο για την Αθήνα. Αγνοούμενοι είναι και οι δύο. Και ξέρετε, μιλήσατε με αυτούς που γιατί σας είπαν αυτοί οι άνθρωποι. Να σας πω, εγώ επιλέξαμε να είμαστε όλη τη διάρκεια με τους συγγενείς εκείνο το κομμάτι που γινόταν η αναγνώριση, και κυρίως γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο σε αυτούς τους ανθρώπους μετά από κάποια ώρα να προσπαθείς να τους εξηγήσεις ότι είναι. Δηλαδή, ο άνθρωπος ξεκινούσε από μια ελπίδα μεγάλη, έρχονται ζωντανοί, μπορεί να είναι στα νοσοκομεία, και μετά σιγά σιγά έμπαινε σε μια διαδικασία, τουλάχιστον βρίσκεται σε αυτούς που έχετε φέρει. Και μετά, Μαρία, να φτάνει στο σημείο να λέει, είναι σε αυτούς που έχετε φέρει. Να τελειώσει το βάσανό μου εδώ πέρα, να δω
να αναγνωρίσω και να υπάρχει μια δυσκολία που έχουμε ψυχολόγους αυτούς τους ανθρώπους να μιλάνε συνέχεια. Υπήρχε και κάποιες ακραίες βέβαια συμπεριφορές. Λέγανε σε κάποιον άνθρωπο, για πες μας αν έχει τατουάζ το παιδί σου να σου πούμε αν είναι. Ξέρετε, ακούστε τι γίνεται. Κύριε Παπαδάκη, είναι αυτό το επώδυνο τόσα μπροστά. Προσπαθείς να ζητήσεις περιγραφές γιατί έχεις βρει από τις ορούς που υπάρχουν κάποια χαρακτηριστικά στοιχεία και προσπαθείς να πάρεις την ενημέρωση. Που είναι λίγο επώδυνο, αν φοράει δαχτυλίδι, αν έχει τατουάζ, αν έχει... αλλά από αυτές τις περιγραφές. Καταλαβαίνουμε τον πατέρα, όπως και αυτή η ταλαιπωρία που υφίσταται και με το DNA. Προφανώς αυτό δεν πρέπει να γίνει και κανένα λάθος. Θα τελειώσει σήμερα η διαδικασία. Η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί από εχθές ως προς τη λήψη και τις συνεντεύξεις αυτών των επώδυνων που λέτε, τι ρούχα φορούσε, αν υπάρχει μια φωτογραφία. Τι μένει να γίνει σήμερα. Τώρα από εδώ και πέρα πια γίνονται οι διασταυρώσεις DNA. Είναι στην αστυνομία από σήμερα. Και τώρα θα αρχίσουν να ξεκινάνε ταυτοποιήσεις. Τώρα το ακριβές χρονικό διάστημα. Για να αποδοθούν και σωροί. Ακριβώς. Εγώ πιστεύω ότι από σήμερα ξεκινάμε τις ταυτοποιήσεις. Τώρα είναι θέμα της αστυνομίας. Πότε θα ολοκληρωθούν όλες τις ταυτοποιήσεις. Μακάρι να ταυτοποιηθούν όλοι όσοι βρίσκονται. Υπάρχουν, έχουν αναπτυχθεί σε κάποια βαγόνια βαθμοί μέχρι 1.300 βαθμούς Κελσίου. Ιδιαίτερα στην καφετέρια, εκεί στην καφετέρια. Εκεί ήταν σε αυτή τη μάζα που έγινε, κύριε Παπαδάκη. Και εκείνο το οποίο είναι και από εκεί εγώ να ευχαριστώ βέβαια και τους γιατρούς του ΕΚΑΒ και τους διασώσεις του ΕΚΑΒ και το νοσοκομείο. Άνοιξε και το γενικό, μπήκε και η Κατερίνη και το γεννηματά και το ΑΧΕΠΑ. Η διαχείριση των τραυματιών. Και ο δήμαρχος της πόλης, ο οποίος χορήγησε δωρεάν ξενοδοχεία. Πήγαμε, μιλήσαμε, όλοι οι συγγενείς τους ενημερώσαμε χθες. Όποιος ήθελε χθες ήρθαμε σε επικοινωνία. Όποιος συγγενής ήθελε μπορούσε να φύγει, να τον ενημερώσουμε τηλεφωνικώς. Μπορούσε να μείνει ξενοδοχείο. Καταλαβαίνετε, εδώ οι περισσότεροι άνθρωποι δεν θέλανε να φύγουν από το νοσοκομείο. Και να χτυπήσω ξύλο, να μην ξαναγίνει κάτι τέτοιο. Αλλά τα πάντα στη ζωή δυστυχώς δεν τα προγραμματίζεις και δεν τα απέφιασαι απλά χτυπώντας ένα τραπέζι ξύλινο. Πρέπει να πάρεις και μέτρα. Το γεγονός ότι η εταιρεία δεν είχε βγάλει ονομαστικά εισιτήρια, δεν ξέρουμε πόσοι μπήκανε και πόσοι τελικά ήταν οι επιβάτες. Πόσοι μπήκαν από τη Λάρισα, πόσοι κατέβηκαν από τη Λάρισα. Μετά δεν υπήρχε μία οργάνωση τις πρώτες ώρες, την πρώτη ώρα, ποιοι φεύγουν με τα πούλμαν και πάνε Θεσσαλονίκη. Ποιοι φεύγουν και πηγαίνουν στα νοσοκομεία της Λάρισας. Ποιοι φεύγουν και πηγαίνουν στα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα να επικρατεί ένα λαλούμ στην αρχή και μέχρι και τώρα που μιλάμε να μην ξέρουμε τον τελικό αριθμό των επιβατών που επέβαιναν στην αμαξοστοιχεία. Ναι, προσέξτε τώρα, στο βαθμό που αφορά το υγείας, ερχόταν κόσμος, είχαμε πλήρη λίστα όλων των ατόμων που μπήκαν έστω και για λίγο. Εκεί υπάρχει μια σύγχυση σε αυτό που λέτε ότι τυχόν μπορεί να ήταν άτομα που να είχαν καταμετρηθεί στο πούλμαν που πήγανε και πηγαίνοντας μετά με το πούλμαν να πήγαν και σε νοσοκομείο. Εμείς αυτό που μπορούσαμε να κάνουμε για τις αρχές που αφορούσαν ήταν γρήγορα να καταγράψουμε όλους που τους καταγράψαμε, να κάνουμε την ταυτοποίηση. Ταυτοποιήθηκαν όλοι οι ασθενείς πλην της μιας κοπέλας που ταυτοποιήθηκε χθες με αυτό το συγκεντρικό. Όλοι οι ασθενείς. Άρα ξέραμε από τις πρώτες ώρες όλος ο κόσμος που υπήρχε, που έχει μπει στα νοσοκομεία, που βρίσκεται για την κατάσταση. Μας είπαν ότι ο Παπαδάκης μπορούσε να βγάλει 4 εισιτήρια και να έδωσε ένα στην Αναστασοπούλου, ένα στο Φουρλί και ένα στο Δελατόλα και να μην φαινόταν ότι ακριβώς στο τρένο είναι και ο Φουρλής και ο Δελατόλας και ο Αναστασοπούλου, αλλά ο Παπαδάκης επί 4. Έτσι, οπότε αυτό λοιπόν ήταν ένα πρόβλημα. Στα νοσοκομεία όσοι πήγανε μπορέσαμε να βρούμε την ακριβή ταυτότητα. Αυτό όμως που λέτε αφορά κυρίως κόσμο που έφυγε χωρίς να. Δηλαδή με τα πούλμαν ή με γιοταχή εκείνη τη στιγμή. Και δεν είχαν καταγράψει. Ναι. Δεν τους είχαν καταγράψει και αυτοί ενδεχομένως μετά να πήγανε με γιοταχή στο νοσοκομείο. Δηλαδή να φαίνεται ότι είναι δεύτερο πρόσωπο ενώ είναι το ίδιο πρόσωπο. Κύριε Υπουργέ, δεν αφορά στο δικό σας χαρτοφυλάκιο, αλλά δεν μπορούμε να μην σας κάνουμε και το ερώτημα. Πριν από λίγο μιλήσαμε με το Σύμβουλο Διοίκησης του ΟΣΕ και μάλιστα όσα μας είπε έχουν προκαλέσει ήδη και πολύ μεγάλη αίσθηση. Τι βγήκε εν ολίγης, ότι το 50% του σιδηροδρομικού μας δικτύου και ίσως και λίγο περισσότερο έχει τυφλά κομμάτια, που σημαίνει ότι δεν μπορεί κάποιος από ένα κεντρικό σύστημα να παρακολουθήσει πού είναι τα τρένα μας. Πώς θα αισθανθούμε όλοι εμείς ασφαλείς για να συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε τα τρένα που τα θεωρούσαμε και τα θεωρούμε
το ασφαλέστερο μέσο. Ναι, άκουσα κιόλας επειδή περίμενα και άκουσα και την τοποθέτηση που έκανε ότι στην πραγματικότητα για 3-4 χιλιόμετρα ήταν η διαφορά του κενού σημείου εκεί πέρα. Ενώ φαινόταν το τρένο που πήγαινε προς Θεσσαλονίκη, δεν φαινόταν αυτό που πήγαινε προς Αθήνα. Βλέπαμε μόνο το ένα τρένο. Εδώ έχουμε δύο επίπεδα. Το ένα επίπεδο έχει να κάνει και ερευνάται η υπόθεση με το ανθρώπινο λάθος που έχει δημιουργήσει αυτή τη τραγωδία. Το δεύτερο επίπεδο που σωστά βάζεται ότι τι συστήματα μπορεί να υπάρχουν ώστε το ανθρώπινο λάθος ακόμα και αν γίνει να μπορεί να αποτραπεί. Εδώ πέρα πρώτα απ' όλα είδατε ότι και ο Υπουργός Μεταφορών παραιτήθηκε αναλαμβάνοντας αντικειμενική πολιτική ευθύνη. Δεν του καταλογίζει κανένας χειρισμό λανθασμένο του ιδίου. Είναι δηλαδή μια πράξη που δείχνει μεγάλη πολιτική. Διαχρονικές πολιτικές ευθύνες. Και αυτές τις ανέλαβε ένας υπουργός που αυτό τον τιμά. Το δεύτερο που λέτε, ναι, εδώ πέρα πραγματικά πρέπει να διερευνηθεί πόσο πιο γρήγορα μπορεί να γίνει. Δηλαδή αυτό το σύστημα που άκουσα ότι έχει μπει το Μάιο του 2022, δηλαδή σε λιγότερο από ένα χρόνο, πώς θα μπορέσει να μπει το συντομότερο δυνατόν παντού, γιατί από ό,τι κατάλαβα, γιατί αυτό το σύστημα που είναι το ερώτημα. Δεν είναι μόνο ότι γιατί να δεν το έχει βλέπουμε. Πει ήδη. Και όχι μόνο και το άλλο που είπατε σωστά, ότι από το 2000 ως το 2010 λειτουργούσε ένα σύστημα άλλο. Και 10 και από το 10 ως το 20. Και είναι και το άλλο, ότι η ολοκλήρωση αυτού του συστήματος είναι ότι αν γίνει ανθρώπινο λάθος. Είναι να αποτρέπει, δηλαδή να το διορθώσει. Βεβαίως. Πάντα ο άνθρωπος έχει ένα παράγοντα. Σταματάει το τρένο. Σταματάει το τρένο. Λέει ότι ακινητοποιεί το τρένο. Ακινητοποιεί. Σταματάει στο φρενάρι, όπως το τρένο. Θέλει ένα διάστημα 500-700 μέτρα μέχρι να ακινητοποιηθεί το τρένο. Αυτό είναι το σύστημα στην ολοκλήρωσή του, το οποίο θα πρέπει να κάνει. Ακριβώς. Αυτό λοιπόν, ένα, έχει γίνει μια πρόοδος σε αυτό το σύστημα. Προφανώς υπάρχουν τα κενά που πατά τα τυφλά. Θα γίνει, όπως είπε χθες και ο Πρωθυπουργός. Όχι τα κενά, στο μισό δίκτυο. Ναι, το μισό και παραπάνω. Μισό και παραπάνω. Άρα έχουμε τεράστιο θέμα. Θα γίνει και αυτό το οποίο είπε χθες ο Πρωθυπουργός, που και ο Πρωθυπουργός βρέθηκε εκεί πέρα, ήρθε και στο νοσοκομείο και ο ίδιος είχε επαφές και μίλησε. Γιατί εντάξει, και όλοι αυτοί οι άνθρωποι ξέρουν ότι οι άνθρωποι τους δεν γυρνάνε πίσω, ούτε να αποδοθούν ευθύνες, αλλά σου λέει κάποιος να τιμωρηθούν, να αποδοθούν ευθύνες. Να σας πω κάτι. Αλλά έχετε ένα δίκιο ότι αυτό το σύστημα όλο πρέπει να, όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, να έχει ολοκληρωθεί. Ναι, και ήδη έχει γίνει μια πρόοδο. Οι συνδικαλιστές το λένε 20 χρόνια. Οι συνδικαλιστές κάνανε απεργιακές κινητοποιήσεις γι' αυτό και οι απεργιακές κινητοποιήσεις βγαίνανε παράνομες και καταχρηστικές. Επειδή υπάρχει ένας νόμος. Οι συνδικαλιστές λένε ότι στέλνανε επιστολές στον ΟΣΕ και ο ΟΣΕ τους έστελνε εξώδικο. Ότι ξέρετε κάτι, σαμποτάρετε την εταιρεία. Όταν είχαν επισήμανση, θα θρηνήσουμε σύντομα ανθρώπινες ζωές. Ήθελα να ξέρω τι θα απαντήσει τώρα ο ΣΕ. Σε αυτή την. Δηλαδή, δεν είναι δυνατό να μην το πούμε αυτό, κύριε Υπουργέ. Όχι, δεν. Και σε εσάς, αν είχε έρθει ένα τέτοιο έγγραφο και σας έλεγε, κύριε Υπουργέ, προσέξτε. Θα θρηνήσουμε ανθρώπινες ζωές. Χάλασε ένας αξονικός τον Ευαγγελισμό. Έτσι, χάλασε. Έτσι. Και τι θα κάνουμε, ανοιχτό διαγωνισμό, διεθνή διαγωνισμό, θα πάρει 6 μήνες. Εσείς τι κάνετε σε αυτή την περίπτωση? Εσείς λέτε τώρα για αντικειμενικά. Για να καταλάβουμε τη διαδικασία. Ναι, ναι, γι' αυτό ρωτώ. Τι κάνετε όταν χαλάσει κάτι που θεωρείτε ότι είναι ζήτημα ζωής και δεν υπάρχει χρόνο? Ακούστε, τι κάνετε? Για να μην ωραιοποιούμε καταστάσεις, όπως ξέρετε, σε πολλά συστήματα του δημοσίου, δηλαδή και εγώ το υγείας δεν θα πω και πολλές φορές έχω βγει και έχω πει ότι υπάρχουν και θέματα. Το υγείας αυτά πώς τα αντιμετωπίζει? Συνήθως, επειδή ακριβώς μιλάμε για ανθρώπινες ζωές, έχει κάποιες πιο γρήγορες διαδικασίες. Και παράλληλα, όταν αυτό το οποίο λέτε, αν βρεθεί ένα μηχάνημα να χαλάσει και δεν μπορεί να φτιαχτεί αμέσως, κάνει αυτομάτως μια συνέργεια με κάποιον που έχει αυτό το μηχάνημα και μια μεταφορά. Τώρα, αυτά όλα τα συστήματα, εγώ δεν ξέρω πώς είναι οι διαγωνιστικές διαδικασίες. Όχι, αλλά αυτό και που ξέρω είναι ότι έγινε με μια και εδώ για ανθρώπινες ζωές μιλάμε. Δηλαδή, οι συνδικαλιστές που προειδοποιούσαν αυτό έλεγαν ότι κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές. Ναι, βέβαια, αυτά τα συστήματα που λέτε, γιατί έχω δει, είναι κάτι το οποίο δεν γνωρίζω σε βάθος, αλλά λέμε για συστήματα τα οποία είναι τουλάχιστον τα τελευταία 12 χρόνια. Σε αυτό λοιπόν το διάστημα που αναφερόμαστε έχει γίνει μια πρόοδος, όπως αυτό το οποίο είδατε. Μακάρι αυτό το οποίο είδατε να έχει γίνει σε μεγαλύτερο στάδιο. Οπωσδήποτε όμως αυτή η όλη διαδικασία πρέπει να ολοκληρωθεί. Μην αρχίσει πάντως να ρίχνει ευθύνες ο ένας στον άλλον. Δεν, και να μας λέτε τα τελευταία 12 χρόνια και να πάμε στις πίσω κυβερνήσεις. Όχι, δεν λέει, λέει κανείς για να πάμε πίσω. Λέμε όμως ότι δεν ήταν κάτι που υπήρχε το 2021 και έληξε το 2022. Αντικειμενικά ευθύνες υπάρχουν και καλό είναι να ομολογούνται οι ευθύνες. Αρκεί να μην. Όλο αυτό το οποίο ακούγεται για τις παθογένειες του παρελθόντος περάει από τη μία κυβέρνηση στην άλλη. Γιατί διαχρονικά από το 2000. Το θέμα είναι λοιπόν να λύνονται και όχι να μεταφέρονται. Πάντως από το 2000, εγώ θα συμφωνήσω μαζί σας. Από το 2004 μιλάμε ότι. Και πριν γίνουν, τραγωδίες σαν αυτή. Μετά, γιατί τώρα ωραία τα λέμε, κύριε Πλεύρη. Η αλήθεια είναι. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ και πριν.